βλέπουμε εκπροσώπους συνεταιριστικών επιχειρήσεων να προσπαθούν να δικτυωθούν μεταξύ τους και να ενημερωθούν για τα εργαλεία ανάπτυξής τους. Ποια είναι αυτά που προσφέρει το Υπουργείο ως μέσα στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, νομοθετικά και άλλα? Ξέρετε ότι ο νόμος 4430 που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 έχει φέρει πάρα πολλές αλλαγές στο τι ίσχυε μέχρι τώρα. Πριν περάσουμε στα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του πεδίου. Τι έχει καταγραφεί λοιπόν από το πεδίο? Έχει καταγραφεί ότι χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο που να μην εντάσσονται οι επιτίδιοι και να μην παίρνουν πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους οποίους χρησιμοποιούν για ίδια ωφέλεια και όχι για κοινή ωφέλεια, όπως αρμόζει στον χώρο της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Τώρα που αναφέρατε Κινσέπ, μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή που έχει φέρει ο νόμος είναι ότι δεν συνδέει την κοινωνική οικονομία με τις Κινσέπ αποκλειστικά. Τι πάει να πει αυτό? Όποιο νομικό πρόσωπο, ό,τι μορφή και να έχει, τηρεί τους κανόνες της ισοτιμίας, ισονομίας και μικραίνει την ψαλίδα η οποία ξέρουμε ότι σήμερα έχει διευρυνθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων και δέχονται σαν πρωταρχικό του στόχο όχι το να βγάλουν κέρδος αλλά τον ίδιο το βιοπορισμό τους και ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, αυτή η επιχείρηση, ό,τι νομική μορφή και να έχει, είναι φορέας κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, ο νόμος για πρώτη φορά δημιουργεί ένα νομικό πρόσωπο, το συνεταιρισμό των εργαζομένων. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε μια ομάδα η οποία συνεργάζεται και δεν έχει άλλο σκοπό παρά όλα της τα μέλη να είναι εργαζόμενη, να συσταθεί. Έπρεπε δηλαδή να φοράει ψεύτικο μανδύα. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχει ξεκινήσει ένα κίνημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε περίπου 15 εγχειρήματα που έχουν εγγραφεί σαν συνεταιρισμοί εργαζομένων και πολλά τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα έρθουν. Από μηχανικούς και αρχιτέκτονες μέχρι σύντηση, μέχρι υψηλές τεχνολογίες που συνεταιρίζεται ο κόσμος, γιατί δεν θέλει να είναι σε μια αγορά εργασίας απορριθμισμένη και δεν θέλει να εργάζεται για να βγάλει κέρδος αλλά για να βιοπορίζεται. Περίπου πόσους έχουν δημιουργηθεί από την νομοθέτηση, ας πούμε, του νέου πλαισίου μέχρι σήμερα? Έχουμε 390 καινούργιες επιχειρήσεις, περίπου 40 το μήνα, αν το διαιρέσουμε, περίπου 40 το μήνα. Υπάρχει μία έντονη κινητικότητα, αλλά η απόδειξη του ότι ο χώρος αυτός υπάρχει, αλλά δεν το γνωρίζει το ευρύτερο κοινό και δεν έχει ασχοληθεί καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα σοβαρά για να μπορέσει να υποστηρίξει τα εγχειρήματα του πεδίου, η απόδειξη είναι εδώ. Βλέπετε ότι έχουν έρθει. Υπήρχε ανταπόκριση αυτές τις τρεις μέρες? Υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να πούμε το εξής, ότι όταν ξεκινήσαμε με αυτή την πρωτοβουλία στο Υπουργείο Εργασίας, για άλλη μια φορά, αυτό που κάναμε ήταν να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη που διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στο πεδίο. Ποια είναι αυτή η ανάγκη? Να κοινοποιηθεί στον κόσμο, στους καταναλωτές, στα νοικοκυριά, αλλά και στις επιχειρήσεις, ότι υπάρχει ο χώρος αυτός. Τι πάει να πει? Παράγουν υπηρεσίες και προϊόντα μέσα από μια διαδικασία που καταργεί τη σχέση του εργοδότη και του εργαζόμενου, είναι όλοι συνεργαζόμενοι, παράγουν ποιοτικά, πολύ υψηλής ποιότητας, ας πούμε, προϊόντα και υπηρεσίες και να μπορέσει να γνωστοποιηθεί. Η άλλη ανάγκη η οποία είχε το πεδίο ήταν να βρεθούν μαζί όσο γίνεται περισσότερα εγχειρήματα. Και να συνεργαστούν. Αυτό μέσα από τη δική τους αυτενέργεια γίνεται ή ούτως ή άλλως. Αλλά γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Πανελλαδικά δεν έχουν ξαναβρεθεί. Ναι. Έτσι τώρα βλέπουμε ότι και με τα υποστηρικτικά σεμινάρια που δίνουν γνώση, αλλά και με τις συναντήσεις σαν αυτή που βλέπετε εδώ τώρα, η δικτύωση αυτή προχωράει. Παράδειγμα, αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τον πολιτισμό και με μία σειρά από προϊόντα που κάνουν, αλλά σε διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα και δεν έχουν συνδεθεί. Τώρα συνδέονται. Και τελευταίο, με πολύ συγκεκριμένα λόγια,
πώς μπορεί μια τέτοια επιχείρηση να είναι βιώσιμη με όρους αγοράς, αν το πω με κάποιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο που γίνονται βιώσιμες όλες οι επιχειρήσεις. Πώς βοηθάει το Υπουργείο, μακροπρόθεσμα. Τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να μπορέσει να επιβιώσει. Χρειάζεται να μπορεί να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε πρώτες ύλες και να μπορεί να έχει ένα κοινό στο οποίο μπορεί να πουλήσει τις υπηρεσίες, να έχει την πελατεία που πουλάει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι είναι κοινωνική επιχείρηση δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν αυτές οι δύο αρχές. Όμως, αυτό που διαφοροποιεί, όπως σας είπα και πριν, αυτές τις επιχειρήσεις είναι ότι δεν προσπαθούν να βγάλουν κέρδος. Αυτός δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Άρα τι σημαίνει. Μία ιδιωτική επιχείρηση προσπαθεί να συμπιέσει τους μισθούς και να συμπιέσει τις πρώτες ύλες, το κόστος του γενικά, για να μπορέσει να βγάλει κέρδος. Εδώ λοιπόν, αν συμπιέσεις τους μισθούς, έρχεσαι σε αντίθεση με τις καταστατικές, με αυτά που έχουν συμφωνηθεί για την σύσταση της επιχείρησης. Γιατί τι είπαμε, βιοπορισμός αυτών που συμμετέχουν. Και το κέρδος επανεπενδύεται ούτως ή άλλως. Άρα, δεν έχουν σκοπό αυτό σκοπό το κέρδος, αλλά το βιοπορισμό τους. Άρα δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά επειδή μειώνουν διαρκώς το εργατικό κόστος. Πώς μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί? Με την πολύ υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους. Γι' αυτό σας καλώ να δοκιμάσετε τα προϊόντα, αλλά πέρα από το να δοκιμάσετε τα προϊόντα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας έχουμε το Μητρό Κοινωνικής Οικονομίας και ακριβώς δίπλα θα δείτε ότι υπάρχει ένα κουμπάκι το οποίο πατάμε και λέει δικτύωση. Στη δικτύωση θα βρείτε όλα αυτά τα εγχειρήματα. Πώς μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, πώς μπορείτε να τους ενισχύσετε και πώς μπορείτε και εσείς ενεργά σαν καταναλωτές να συμμετέχετε στη διεύρυνση αυτού του δημοκρατικού και εναλλακτικού τρόπου παραγωγής.